Άστο, Εστάβη, υποκλίνομαι. Και σποτάκι. Και σποτάκι. Πάρα πολύ μπροστά. Ε? Καλά, αυτό το θα γίνετε πλουσιότεροι. Ναι. Να εξηγήσουμε ότι δεν αναφέρεσαι ακριβώς οικονομικά. Ναι. Να ανεβείτε γενικότερα πλουσιότεροι, σαν άνθρωποι. Ναι. Ναι. Είναι αυτό το σχετικό που λένε όταν δίνεις γεμίζουν οι τσέπες σου, όταν παίρνεις γεμίζουν οι τσέπες σου, αλλά όταν δίνεις γεμίζει η ψυχή σου. Ναι. Αυτό κάτι τέτοιο. Πώς είδες την... Τις ψυχές μπορούμε να τις γεμίσουμε. Γεια σου Σοφάκη. Καλησπέρα. Η Σοφία ήρθε εδώ, ωραία, χαμογελαστή. Σαν να κανόνισε μπουζούκι το βράδυ, αύριο, μεθαύριο. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Μπορεί. Μπορεί. Έχει αυτό το βλέμμα μπουζούκι. Το βλέμμα μπουζούκι, να δώσουμε τις ευχές μας σε όλα τα νυχτερινά μαγαζιά της πόλης. Ναι. Γιατί εγώ είμαι φαν τους. Να δουλέψουν πάρα πολύ καλά αυτό την Παρασκευή και το Σάββατο. Ό,τι σχετίζεται με τη διασκέδαση. Έτσι, γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ σε αυτή τη δεκαετία που δεν μπορεί μία πόλη 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων να μην μπορούν να γεμίσουν δύο νυχτερινά μαγαζιά να σκάνε από κόσμο, αδελφάκι μου. Είναι απίστευτο αυτό. Γιατί εμείς περάσαμε δεκαετίες του 80 και του 90 που τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά 7 μέρες και γινόταν πατής με πατώσε. Ναι, παίρναμε τηλέφωνο για να πάμε καθημερινή. Είτε κλάμπ, είτε οτιδήποτε. Τώρα καθημερινή βαριόμαστε, θα σηκώσουμε τηλέφωνο, είμαστε σίγουροι θα βρούμε όπου πάμε. Μα δεν γίνεται να πανηγυρίζουν οι επιχειρηματίες γιατί το άλλο μαγαζί παράδειγμα χάλασε το σχήμα και θα είναι μόνοι τους. Ντροπή. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ντροπή. Πώς βλέπεις τη δημοσιογράφο της γυναικείας ομάδας της Σπαρτάκ. Θα ήθελα να τη δει. Θα ήθελα να μπορούσαν να δουν και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτες. Χτύπησε τον Αστράγαλο. Χτύπησε το κορίτσι τον Αστράγαλο. Αδύναμο το κορίτσι. Ναι, είναι μια ζωγραφιά κανονική. Μπράβο τη. Και αν θέλει, είναι στο χόκι γυναικών από ό,τι με ενημέρωσε πιο μπροστά. Να κάνουμε. Ο Πάκο δεν έχει χόκι γυναικών από ό,τι φαντάζομαι. Όχι, αλλά νομίζω ότι. Το κατσαρίσει αν το πει. Πιστεύω ότι σε αυτό το τμήμα πρέπει να στραφεί ο Πάκ. Δηλαδή, αν ανεβάσει στο Γιωργάκη στο Instagram, ωραία, μια φωτογραφία από χόκι γυναικών. Ναι. Θα έρθει η ιδέα στον ΑΣ να κάνει χόκκι γυναικών. Εύκολα. Εύκολα. Ναι, όπως έγινε με το Σκάκι. Χάρη. Το Σκάκι, το οποίο σε είπα μια σκηνή που είχε γίνει στο Μακεδονία Παλάς. Τι. Με τον Άγιο Άνθα. Κάτσε, πού αυτό δεν το έχω αναφέρει. Όχι. Καλά, θα το μοιραστώ και μαζί με όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες. Ναι. Είμαι στο Μακεδονία Παλάς στην είσοδο και ανταλλάσσω απόψεις με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος. Τότε. Ναι, πριν από 2 χρόνια. Ναι. Ναι, κάντε το στριμμό, εύκολο είναι. Σε κάποια στιγμή έρχεται ένας κύριος με ένα σκάκι. Περνάει από μπροστά μου. Ναι. Το λέω, πού πάει αυτός? Με λέει, στον Ιβάν, λέει, είχε ραντεβού. Ναι. Ναι. Ανεβαίνει αυτός με το σκάκι, κάνει κάποιο μισάρο και μετά τον βλέπω να κατεβαίνει χωρίς το σκάκι. Ναι. Τον φωνάζω κοντά, το λέω, φίλε, τι έγινε? Με λέει, με τον πρόεδρο, είχα ραντεβού. Και τι κάνατε, λέει, ακριβώς, μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι. Μου λέει, επένδυσε, λέει, σε αυτό ένα εκπληκτικό ποσό. Ναι. Έτσι και τον έδωκαν εδώ το σκάκι ο άνθρωπος. Δηλαδή πήγε πάνω έτσι, και καρπόθηκε και αυτός από τον Άγιο Άνθρωπο ένα χρηματικό ποσό εξαψήφιο μεγάλο έτσι, για το σκάκι, υπέρ σκάκι. Υπέρ σκάκι. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να δώσει. Ναι. Ναι, είναι δοτικός από τη φύση του. Και δεν πήρες ένα τάβλι στο καπάκι να ανέβεις. Είναι δύσκολο το τάβλι. Τάβλι, τάμε και τα γνωστά. Ναι. Σκάκι έκανε ολόκληρο τμήμα ο ΠΑΟΚ. Έκανε, λέω Ιβάν. Ναι, τι να κάνει. Ναι. Ότι πιο αρχηγός. Ναι, άμα δηλαδή σχολή Πυρίχιου, πώς δεν έχει κάνει. Οτιδήποτε, φίλε. Τώρα είδες, πήγε χθες, επισκέφτηκε το Ε, το οποίο θα το αλλάξει όνομα. Open. Open θα το κάνει, έτσι. Open. Και το κοιτούσαν όλοι στα μάτια. Ναι. Το τι θα γίνει. Είναι εγωκεντρικός. Θα το αποδεχτούμε. Τι θα γίνει. Ο εγωκεντρικός είναι σίγουρα. Ναι. Θα το αποδεχτούμε. Πληρώνει και είναι εγωκεντρικός. Έτσι ακριβώς. Και πολύ καλά κάνει. Ναι. Μπορεί να ήμασταν πολύ χειρότεροι. Ματώσαμε χθες. Είναι η αλήθεια. Δεν ήταν στοιχηματική μέρα. Δεν ήταν στοιχηματική μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Πήγαμε να βγάλουμε από τη Μίγα Ξύγκη. Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα κάτι κινείται. Πάλι είναι light. Το τριήμερο είναι καλό. Κάποιος που θέλει να παίξει στην Goldbet, η οποία είναι η μόνη εταιρεία που παίρνει το παιχνίδι σοβαρά, μας στηρίζει με απόλυτη συνέπεια και με μετρητά. Ανά πάσα στιγμή πάτε και τα παίρνετε μόλις κερδίσετε. Ναι. Είπαμε μόλις κερδίσετε. Προσφορές καθημερινά. Σαν... Ναι, για πες μου. Προσφορές καθημερινά έχουμε. Κάθε μέρα προσφορές για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Να το τονίσουμε αυτό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν έτσι κάποια πλέον εκτήματα. Εγώ επειδή τους έφαγα στο πρώτο κουπόνι δεν μου δώσαν μισό μπόνους, να ξέρεις. Εντάξει, και τα πέριψα τα μπόνους, τα πέριψα όλα. Λέω δεν θέλω μπόνους. Πήρα μπόνους. Όχι, δεν πήρα. Δεν είπα δεν θέλω μπόνους. Κερδίζεις την ευθεία, τα μπόνους και τα ναι, αυτό λέω. Αυτό ναι, αλλά κέρδισες και έκανες άμεσα την ανάληψή σου. Να το λέμε αυτό. Κατευθείαν. Τι, κατευθείαν. Έγραψε η δεν κάρτα. Δεν πέρασες από κόσκινο. Είπε... Έλα να τον δούμε αυτό. Να κατευθείαν. Πόσο έγραψε το κοντέρ, τόσο πάρτα. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, ρε, κατευθείαν. Είστε μήνυμα. Πες μου λίγο τώρα τη γνώμη σου για το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ποιο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν θα γίνει παιχνίδι. Κυριακή.
Τι θα μπούμε μέσα. Ναι. Αυτά χάνουν ευκαιρίες. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Εμείς θα κάνουμε τρία σουτ και θα μπουν δύο γκολ. 0-2. Α, με τη λογική του κάρματος. Ναι, κάρμα. Ναι. Κάρμα, ρε. Κάρμα, έκανες αυτό που έκανες πέρσι. Ήρθες εδώ. Ναι. Ωραία. Δεν έπαιξα. Τραυματίστηκες. Είδε μια επτάμενη σερβιέτα, εκείνη η Κλοέ. Θυμάσαι την παλιά. Εκείνο το λοιπόν, δεν θυμάμαι. Κλοέ, εκείνη και τόσες που ήταν. Τα λεπτά, σαν πέρα. Όπως έγραψα σε ένα άρθρο, με αυτές μπορούσες να ξεκινήσεις από τη μία άκρη του Ατλαντικού και να πας στην άλλη. Κάτι τόσες που ήταν, θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι, δεν τις χρησιμοποιούσα. Να τις θυμάμαι, να τις έχω κάνει κτήμα μου. Τι να κάνω, τις σερβιέτες, θα θυμάμαι. Ναι, αλλά ήταν κάτι τεράστιο. Να πεις να θυμηθώ ένα μάτς, ναι, να θυμηθώ ένα καλό εστιατόριο και ένα καλό φαγητό. Αφού τη θυμάσαι τη Κλοέ. Ένα ωραίο πάρτι. Δεν σου λέω τώρα την ανθεκτικότητά τους αν θυμάσαι, αλλά ήταν πιο μεγάλες οι συσκευασίες σερβιέτας δεκαετία του 80. Έχει ξενυχθεί ο κόσμος. Το μάτς το βλέπεις ότι ο Πάκος θα σταθεί υπέροχο στον αγωνιστικό χώρο. Θα σταθεί όπως πρέπει. Όπως πρέπει, θα πει θα πάρει το διπλό, γιατί αυτοί θα σημαδεύουν το δοκάρι. Πότε φορά σε βλέπω να είσαι με τον Πάκο να είσαι από τους δεν τους βλέπω, ρε. Μπράβο. Δεν τους βλέπω. Ελβετός διαιτητής να πω. Ελβετός διαιτητής. Δεν θα αφήσει το παιχνίδι να παίξει. Ελβετός είσαι. Ναι, Ελβετός είναι. Ελβετός. Νεαρό παιδί, 30 χρονών, φιλόδοξο. Ψιλοσκούρος για Ελβετός. Δεν είναι σαν τον Άιντριχτ. Ναι. Είναι λίγο σκούρος. Το δουλεύει το σουλάριουμ. Είναι λίγο ψινάκης. Αυτοί αμείβονται, φίλε, λιγότερο από τους Έλληνες διαιτητές. Οι Ελβετοί δεν αμείβονται σε τίποτα λιγότερο. Ο οθονά μου, δηλαδή. Ναι. Ο ταξιτζής. Δηλαδή είναι ανάλογα. Επειδή έχω άγνοια με το θέμα των ξένων διαιτητών. Ναι. Όταν έρχονται, είναι ανάλογα από τη χώρα που έρχονται και κλείνουν τη συμφωνία. Πώς γίνεται deal κανονικά, direct. Μάλιστα. Δίνω τόσα, έρχεσαι. Ο Γκεστράνιους ναι. Είπε ότι πήρε τα μισά λεφτά από αυτά που παίρνει ο ένας διαιτητής. Δηλαδή 1500 ευρώ. Όχι, 750. 1550 Έλληνες. Ναι. Αυτός παίρνει στο χωριό του 450. Μάλιστα. Ή 350. 350 νομίζω. Να σε κάνω το κουιζάκι σου να σε δω πάλι σε τι κατάσταση είσαι. Ναι. Ο Ξύδικο θα είναι το κουιζ. Ναι. Μετά έχω, λίγο χάσει τη συγκέντρωσή μου. Ναι. Καλά, ξέχνα τη συγκέντρωσή. Άσε την κοπέλα και πιο εκεί, διώξτε την. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Θέλω να μου πεις εποχή αείμνηση του Θωμά Βουλινού, πρόεδρος. Mm-hmm. Ναι. Φεύγει από το Μακεδονικό 4 ποδοσφαιριστές. Ποιοι είναι αυτοί? Μπαλάσκας Βουτσιάς, Λεθοξόπουλος. Ναι, 4. Αυτοί είναι 3 Σταύρο. Μπαλάσκας Βουτσιάς, Λεθοξόπουλος είναι 3. 4, ξέρεις. Περίμενε, να το τέλο ποιο ήταν. Ο Σέντερφορ. Όχι, κάτσε. Ο Βουτσιάς ήταν μπροστινός. Ναι. Ο Λεθοξόπουλος δεξιμπακ, ο Μπαλάσκας στόπερ και ένα Σέντερφορ είχε, ναι. Κανένα Σέντερφορ δεν έφερε, Σταύρο. Τρεις και έναν έφερε. Ναι, Σταύρο, τέσσερις ολόκληρους. Και τέσσερις μαζεμένοι. Δεν θα διαμορφώνεις την κοινή γνώμη λέγοντας τρεις και έναν. Τέσσερις μαζεμένοι. Άστα αυτά. Βουτσιάς, Λεθοξόπουλος, Μπαλάσκας. Μπαλάσκας, όχι μπα. Έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν και διευθυντής καζίνο, ναι. Και θα πάμε αμέσως στους παραγωγούς, ο οποίος λέει, περίμενε με λίγο να μπαρκάρω. Το λέω, τα πλοία μπαρκάρουν, τα αυτοκίνητα παρκάρουν. Με ο πι, γλωστός, όχι ναι. Ο γλωστός. Το φτιάξα τουλάχιστον, τέλος πάντων. Ο τέταρτος λοιπόν ποδοσφαιριστής, για να επανέλθουμε, ναι. Ήταν ο... Κόλλησε το μυαλό μου, δεν θυμάμαι. Ο τερματοφύλακας που ακούει το όνομα. Αργυρόπουλο. Ούτε πρέπει να έπαιξε. Ο οποίος Αργυρόπουλος έγινε ένα εκπληκτικό στατιστικό δεύτερο. Ναι. Έμεινε στην ομάδα για 3,5 χρόνια, 1988-1991, κάπου εκεί. Ναι, χωρίς να παίξει μισό παιχνίδι. Και δεν έκανε ούτε μία συμμετοχή εντός Τούμπας. Είναι απίστευτο αυτό. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ήταν. Φίλος σου είναι, δε. Ναι. Εντάξει. Μα ήταν. Ναι. Δεν έχει σχέση που δεν έκανε συμμετοχές. Τόσοι και τόσοι περνάνε χωρίς συμμετοχή. Θυμάμαι τι. Ο Παναγιώτης ο Αργυρόπουλος λοιπόν. Θυμάμαι την Πινελίκη έπεφτε όταν το έκανε αυτό ο Βουλινός. Όταν έχει πάει τους τέσσερις. Ναι, ναι. Την Πινελίκη. Ναι, αλλά ο Βουλινός έχει κάνει και άλλα πολύ καλά. Ναι. Είχε φέρει τον Καραπιάλη, τον είχε μέσα στα γραφεία. Έτσι. Και είχα συμφωνία. Άρασε. Έφερε το Μιτσιμπόνα, τεράστια μεταγραφή, ναι, συγχωρεμένος. Πάρα πολύ καλός. Και με κολομητρούς πρέπει να χάλασε μεταγραφή. Δηλαδή έκανε, έδινε έναν αγώνα τίμιο. Πολεμούσε και πολεμούσε με τόξα. Χωσάμι Ιμπραήμ Χασάν. Βέβαια. Μουντιαλικούς παίκτες. Ναι, ναι, μουντιαλικ. Τότε μουντιαλικός δεν ήταν όπως τώρα. Ο Μάνος. Τσαουσίλα, είμαι στο γήπεδο, πρεμιέρα. Σου πω εγώ, ρε. Έχουμε από τη μία Τζόνι Αναστασιάδη. Και ξεκινάει το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είμαστε στην 36 πάνω. Ξεκινάει το παιχνίδι. Στην Καλογρέζα. Στην Καλογρέζα. Στον 36, ακούνε 36, λέει τούμπα τι μεγάλο. Ναι, στην Καλογρέζα. Στο γήπεδο, ναι. Εκδρομή είμαστε, πέταλο. Και εκεί που καθόμαστε, παίρνει την μπάλα. Έχουμε ήδη Τζόνι Αναστασιάδη στον ΠΑΟΚ. Παίρνει την μπάλα ο Τσαουσίλα, διεθνή ομάδα. Μια συμμετοχή έχει. Παπάρκε. Ναι, εντάξει, αλλά διεθνή. Παίρνει την μπάλα παλαιστά. Περνάει ένα, περνάει δύο. Βγαίνει από το γήπεδο έξω. Τελείωσε. Ναι, τελειώσαμε, λέω αυτό είναι. Έχουμε τον ένα από τη μία, βγαίνει την μπάλα έξω. Ναι, 3-0 σβηστά στο ημίχρονο τρώμε ξύλο από την αστυνομία. Γιατί?
από την αγανάκτησή μας από το 3-0, το ένα offside, το άλλο έτσι. Καλά, ναι, κλασικά. Μας κερδίσατε. Μας κερδίσατε. Ναι, παίζουμε μπουρλότ. Είμαστε σούπερ ομάδα, ναι. Παίζουμε μπουρλότ, ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Είμαστε, φαντάσου, τα τέσσερις μαλλιάδες να παίζουν μπουρλότ. Ναι. Και στραβώνουν οι ματατζίδες και μας κοπανάνε. Επειδή παίζουμε χαρτιά. Αυτά είπαμε, μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς, ναι. Μακριά τώρα δεν υπάρχουν. Να γυρίσουμε λίγο στο χώρο του στοιχήματος του σημερινού. Εντάξει, φίλε, δικιά σου εκπομπή, δεν θες κανείς. Δικιά μου εκπομπή είναι. Εγώ θέλω να πούμε, φίλη μου Σοφία, παρακαλώ, για τα σημερινά ματς σε μηδενική Γκανιώτα. Πού κινούμαστε? Λοιπόν, έχουμε Γαλλία πρώτη. Σε τετιέν. Σήμερα, ναι. Σε τετιέν Μονακό. Μονακό. Και έχουμε και την Ισπανία. Ράγιο με Εσπανόλ σήμερα. Αυτές είναι μηδενική Γκανιώτα. Η Σεντετιέν, κύριοι και κυρίες, είναι η ομάδα την οποία είπαμε δεν την έχω πιάσει ποτέ. Ποτέ. Όπως δεν έχει πιάσει ποτέ και τη Μίλαν. Ναι, η Μίλαν, αυτή η καταραμένη ομάδα. Πες τι έκανε χθες, ενώ έχουμε πει δεν θα την ακουμπήσουμε. Πες, έχουμε πει, αλλά. Έχουμε πει, αλλά τι. Επειδή το σκουλίκι του Τζόγου είναι μέσα μου, γιγαντώνεται. Ναι, μόλις ναι, δέχεται την ισοφάρηση γύρω στο 25 λεπτό από το Εμπολάκι, βλέπω ένα ποσοστό το οποίο ακουμπάει το 2,88. 3,88 θα στο δίνω εγώ σου, θα μου παίρνει μέσα τηλέφωνο. Σταύρο, και λέω, δεν μπορεί. Bet, αυτά τα σιχαμοσιχάματα, αυτά τα σκουπιδοσκουπίδια θα κάνουν μια νίκη. Ναι. Με την Έμπολη, ρε φίλε. Με την Έμπολη. Με την Έμπολη, την ταπεινή. Μπράβο. Ναι. Και τι γίνεται, μένει φυσικά το μάτς 1-1 και εμείς είμαστε κατά 100 ευρώ φτωχότεροι. Ναι. Ήταν light το χτύπημα. Γλυκό. Ναι. Σήμερα θα βομβαρδίσουμε. Ναι. Θα βομβαρδίσουμε σήμερα γιατί υπάρχει Τουρκία. Η Γαλατά την περασμένη εβδομάδα έχασε 3-0. Ναι. Και τώρα παίζει στην έδρα τους με κάποιους που δεν τους ξέρω. Πες μου. Ερζουρούμ. Ζουλούμε. Ναι, τι είναι αυτό. Ιστορική. Είναι ιστορική. Είναι ο κολοσσός αυτός. Είναι του Υπουργού Εργασίας της Τουρκίας. Αυτό το άσο και όβερ δεν θα ξεφύγει ποτέ. Ναι, η αγανακτισμένη είναι Γαλατά του Γκάρι Ροντρίγκες. Ναι. 2-10. Του Ροντρίγκες. Ναι. Γκάρι, γιατί πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε. Όχι, όχι. Πώς το λέγανε. Εντάξει, ναι. Το αλλάξει το όνομα. Ναι. Παίζει και η Χέρτα με την Μπάγερν. Μπάγερ, αυτό το μάτσο μπορεί να ξεφύγει ποτέ από τον goal-goal. Ποτέ. Ναι. Τι να ξεφύγει. Δεν είναι η Μπάγερ καλά. Που, ναι. Δεν είναι η Μπάγερ καλά. Μπορεί να το πάει σβηστά στο 0-1, γεια σας. Να ξέρεις. Δεν την έχω εμπιστοσύνη την Μπάγερ. Τη σέβομαι, αλλά δεν θα την ακολουθήσω. Ναι. Έτσι. Εγώ δίνω λοιπόν για σήμερα μια τριάδα, εύκολη και βατή. Ναι. Goal-goal τη Χέρτα με την Μπάγερ. Ναι. Άσο και over τη Γαλατά. Ναι. Έτσι. Και έχει και ένα πολύ ωραίο μάτς Β' Bundesliga. Δεύτερη κατηγορία. Ναι. Παίζει η Bielefeld με την Κολονία. Ναι. Η Κολονία είναι πρώτη. Ναι. Έτσι, θα ανέβει τρένο. Αυτή είναι η άποψη της εκπομπής. Ναι. Λέω και την δικιά σου κατάσταση. Ναι, ναι. Κολονών. Και θα κάνει ένα γλυκό διπλό. Το οποίο τιμάται. Είναι τιμάται όπως πρέπει. Με 1,94. 1,94. Ναι. Άρα Αρμίνια είμαστε του Bielefeld. Το goal-goal της Bayern είναι 1,60. Είναι 1,66. Συγγνώμη. 1,66. Τη βάζει το σατανά μέσα μας. Ναι. Χαίρετα Bayern, φίλε. 1,9 είναι το goal-goal. Κάνα λάθος. 1,9 επί 2,10, έτσι, επί 1,94. Και εγώ όταν βγάζω στοιχήματα και κάθομαι και διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά. Όπως δεν πρέπει να ενδιαφέρουν και στους παίκτες. Να τους ενδιαφέρει η νίκη στο τέλος. Το ταμείο όταν κλείνουμε. Πώς βγάζουμε ζήτα. Δεν πρέπει να ξέρεις τα ποσοστά για το ποντάρισμά σου. Όχι. Δεν πρέπει να με βάσει τα ποσοστά να παίζει στοίχημα. Όχι. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Να τους ενδιαφέρει να κερδίσεις. Δεν θα βάζεις ένα 10 επί ένα 10 όταν ξέρεις ότι παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιο Γεώργιο. Δομήνικο, ναι. Και δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, το γνωστότερο ως Ελ Γκρέκο. Ναι. Έτσι. Θα σε ενδιαφέρει να κερδίσεις, είπαμε. Αυτό κάνει ο επαγγελματίας. Είπαμε, υπάρχουν και άνθρωποι που παίζουν για διασκέδαση. Φυσικά η Goalbet και σε αυτούς έχει ανοιχτές τις πόρτες. Αυτοί που θέλουν με 2 ευρώ να πάρουν 13.000. Έτσι. Δεν υπάρχουν διακρίσεις στους παίκτες. Ναι, αυτό λέω. Ο καθένας ό,τι θέλει. Εννοείται ότι ο καθένας. 50 λεπτά μπορεί να θέλει. 50 λεπτά, βεβαίως. Τι μας έλεγε ο δικός σου χθες, 25 το έχουν πιάσει. Ναι. 25. Ένα κορυφαίο στέλεχος του Goalbet με το οποίο χθες συντρώγαμε. Ναι. Έτσι μας έλεγε. Μια ταπεινή ψαρόσουπα. Μια ταπεινή ψαρόσουπα. Μας έλεγε ανάμεσα εδώ, μεταξύ ψαρόσουπας και κεντρικού ψαριού ότι έχει παίξει άνθρωπος στην Κένια 25 μάτς και τα βρήκε. 25 μάτς. Πώς πιθανότητες έχει το Τζόκερ να το πετύχεις? Το Τζόκερ είναι να ξέρεις στατιστικά. Φαντάσου ότι έχεις... ξέρω ότι το έχεις ψάξει, λέγει. Φαντάσου ότι έχεις μία γυάλα μπροστά σου, ναι, γυάλα, που έχει μέσα 14,5 εκατομμύρια χαρτάκια. Ναι. Είναι όλα λευκά και να έχει μία μουτζούρα επάνω. Ναι. Σε αυτή τη γυάλα λοιπόν με τα 14,5 εκατομμύρια χαρτάκια βάζεις το χέρι σου και βρίσκεις αυτό που έχει τη βούλα.
Έτσι, το μαύρισμα. Μπορείς, έχεις πιθανότητες. Ούτε μία στα 14,5 εκατομμύρια. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, δεν θα έπαιζες Τζόκερ. Όχι, όχι. Όχι, το Τζόκερ δεν είναι μέσα στα αγαπημένα μου σπορ. Ναι, ρε φίλε, δεν έχει ενδιαφέρον. Ένα μ' αρέσουν αυτά. Τα στοιχήματα, οι μπίλες να γυρνάνε, τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ωραίο τζόγος. Μπαίνεις μέσα στην κολμπέτ και απολαμβάνεις το καζίνο σου από την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού σου. Μπαίνεις και βλέπεις ζωντανή την dealer και το απολαμβάνεις. Ζωντανή την dealer. Ε, βέβαια. Σοφάκι, εσύ παίζεις καμιά μπιλιά? Όχι, με καζίνο ακόμα δεν έχω επεκταθεί. Εδώ για στοίχημα του σε παρακαλάμε να. Ναι, στάβω να σε πω εγώ τι θέλω στη ζωή. Θέλω. Ναι, ναι. Όταν κάποιος κερδίζει, ο άλλος να χάνει. Δηλαδή σε ένα στοίχημα συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Γι' αυτό στη ζωή μου δεν έπαιξα ποτέ χρηματιστήριο. Σε εκείνη τη χρυσή λέγανε δεκαετία του 90, ναι, που τόσοι και τόσοι καταστράφηκαν. Ναι. Έτσι, ενώ θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλά. Είχα μια σειρά από φίλους, οι οποίοι κάθε μέρα με λέγανε: κέρδισα 2 εκατομμύρια δραχμές. Ήταν δραχμές τότε. Ναι. Κέρδισα 6 εκατομμύρια, κέρδισα 8. Και τους έκανα μια απλή ερώτηση. Ρε παιδιά, εσείς κερδίζετε. Ποιος τα χάνει αυτά τα λεφτά? Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν το χωρούσε το απλοϊκό μυαλό. Ναι. Για να κερδίζει κάποιος, κάποιος άλλος πρέπει να χάνει. Δεν είναι μια λογική εξίσωση να πηγαίνει έτσι? Τότε δεν έχανε κανείς για 3 μήνες. Και κάθε μέρα ερχόντουσαν συν 10 εκατομμύρια, συν 8. Θυμάμαι κάτι φίλους, οι οποίοι τώρα κινούνται μεταξύ Αριστοτέλους, Σαξοφόνου και, και Τσιμισκή. Ναι. Ξέρεις, αυτά τα γνωστά τα ακορντεόν, μαύρα γυαλιά. Ναι, ναι. Ναι. Οι οποίοι είχαν βάλει ένα ποσό των 5 εκατομμύρων δραχμών, ερχόντουσαν, μου λέγανε τα λεφτά τα 5 εκατομμύρια γίνανε 120 εκατομμύρια, τέτοια νούμερα. Δεν τα βγάζανε. Για να τα μεταφράζουμε σε ευρώ και να καταλαβαίνουν και οι νεότερες γενιές, οι 15.000 ευρώ γινότανε 450.000 ευρώ, ναι, σε ένα χρονικό διάστημα 5... τριών μηνών. Ναι, ναι, ναι. Τριών μηνών, κάτι τέτοιο. Και τον έλεγα: τι κάνεις, δανεικό είναι το όνομα, ρε, σταμάτη. Πάνε βγάλε τα λεφτά, ρε. Πάνε βάλτα και κάνε χίλιες δουλειές. Κάνε ένα καφέ αφού είσαι λέση, έτσι, κάνε οτιδήποτε, κάτι που να μην κουνιέσαι και να σε φέρνει ένα έσοδο, έτσι, και κανένας δεν τα έβγαζε. Είχαν στόχους κάτι ένα δισεκατομμύριο, λέγανε 3 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο. Έτσι, και φυσικά, τι ήρθε μετά την Ειδονή? Μετά ήρθε ο όλεθρος. Ο όλεθρος. Έτσι, ισοπαίδωση. Χάσαν και τα 5 εκατομμύρια, μπορεί να χάσαν και ένα 10 μετά για να ρεφάρουν. Ναι, αλλά αυτά είναι εγκληματικά λάθη, τα οποία τα κάνω και εγώ φυσικά και όλοι μας στη ζωή. Έτσι, δεν τα κάνεις εσύ έτσι. Εσύ τα κάνεις, εσύ συνειδητά τα κάνεις. Εγώ ανεβαίνω στο αεροπλάνο και λέω: τι έχουμε σήμερα, κερδίσαμε. Ναι. Πετάξτε τα τελευταία από το αεροπλάνο, ναι, και πάμε να τα ξαναμαζέψουμε. Μετά. Αυτό. Άλλο είναι το ένα, το χρηματιστήριο ήταν η παγίδα. Πήγαμε. Γιατί και... είναι και απαίδευτος ο λαός, δε. Αυτό το απλό ερώτημα που έκανες εσύ, γιατί έχεις μαθηματική σκέψη. Τα πάντα είναι μαθηματικά. Ναι, το έχω ξαναπεί, ναι, εσύ έχεις μαθηματική σκέψη. Ο άλλος δεν την έχει. Ωραία, κερδίζεις. Ποιος χάνει? Πολύ απλό, είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ πιστεύω εκείνη την εποχή 9 στους 10 Έλληνες δεν έκανε αυτό το ερώτημα στον καθρέφτη του. Και ήταν τα νούμερα τεράστια. Όσοι ήταν ξύπνοι, νούμερα, δηλαδή μυθόδι, το 2%, ωραία, τα τράβηξαν. Και πολύ λες το 2%. Το 2%, ρε. Ναι. Τώρα, όταν βλέπαμε Μπατατούδη με το Χ και ξέραμε ότι το γραφείο είναι ένα τηλέφωνο που δεν είχε γραμματέα. Εντάξει. Ο Μάκης είχε μια εταιρεία στην οποία δεν έσκαψε ποτέ, δεν βγήκε ποτέ, ποτέ, ούτε καμία να σκάψει, να κάνει κάτι, μια φαγάνα, κάτι, ρε παιδί μου. Ποιος ο? Ο Μάκαρος, ο σχολείος που λες, ναι, ότι ζει. Και ήταν στο χρηματιστήριο. Υπήρχε τότε, θα πω εντάχει μια ιστορία, ήταν να μπει τότε στο ελληνικό χρηματιστήριο, για να καταλάβεις λίγο τα νούμερα, το τι γινότανε, γιατί είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα και τα είσαι πιο μέσα. Ήταν να μπει τότε στο χρηματιστήριο η Εγνατία Τράπεζα. Ναι. Και έρχονται και πιάνουν ένα φίλο μου και το λένε: φίλε, λέει, μπορείς να μπει πριν μπει, έτσι, πριν. Και το λέει: μπορείς να αγοράζεις μετοχές από 1 εκατομμύριο δραχμές μέχρι 50 εκατομμύρια δραχμές. 1996-5, κάπου εκεί. Αυτό επειδή τάπεζε τα λεφτά γενικότερα, ναι, λέει: θέλω για 50 εκατομμύρια. Κοίταξε, το λέει: μπορεί να τα χάσει τα λεφτά, να μην μπει ποτέ η μετοχή. Η μετοχή, φίλε μου, μπαίνει στο χρηματιστήριο τη Εγνατία Τράπεζα και τα 50 εκατομμύρια δραχμές σε 3 μήνες γίνονται 1,5 δισεκατομμύριο. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει το πιστεύει. 1,5 δις. Και τι έκανε? Κράτησε, πήρε σπίτια, πανωάματα, τι έγινε. Α, πήρε. Πέταξε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια πέταξε. Δραχμές. Τέλος πάντων, δεν θα χαζέψουμε τον κόσμο με τα νούμερα. Έτσι, να επανέλθουμε λίγο στα στοιχηματικά και στις προβλέψεις της εβδομάδος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο διάλειμμα, λοιπόν, να δώσω την καθιερωμένη νικήτρια στήλη μου στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε. Ναι. Εκεί σε βλέπω, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, ναι, μπορείς να παίξεις ένα ημίχρονο αριστερό back half και να βοηθήσει τον κόσμο. Ακριβώς. Πάμε διάλειμμα. Η Goldbet είναι μαζί μας, Σουφάκη. Φυσικά εδώ. Αξιόπιστα και νόμιμα. Ωραία. Παίρνουμε την ανάσα μας και παρερχόμαστε. Δεν πιστεύω να ακούστηκαν αυτές οι ωραίες εκφράσεις στο αφήνω στο τηλέφωνο. Είδες με τη γλυκύτητα μιλάω στις κοπέλες όταν θέλω. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Μέλι, μέλι, μέλι. Μα αυτό είναι το χαρακτηριστικό, επειδή.
Ήρθε η ώρα, θα πιάσουμε στο τέλος την. Θα δουλέψουμε Ελλάδα. Θα δουλέψουμε Ελλάδα, αλλά ξεκινάμε λίγο Αγγλία, φίλε. Ωραία. Να κάνουν να διαβάσουν τριήμερο οι παίκτες. Ωραία. West Ham, Manchester United. Και να έχουν υπομονή. Ωραία. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Ναι. Ωραία. West Ham, Manchester United. Μακριά και αγαπημένη. Διαφωνώ. Διπλό. Ωραία, βάλε διπλό εσύ και θα τα πούμε Δευτέρα. Arsenal, Watford. Τα γράφω εννοείται και γιατί τα γραπτά είπαμε πολλές φορές. Arsenal, Watford. Ένα πολύ ωραίο over. Ο ορισμός του άσου και over. Ένα πολύ ωραίο over, πάρ' το άσο εσύ, εγώ θα παίξω και το over. Ωραία. Βάλε την κόντρα μας, την κόντρα μας βάλε. Arsenal λοιπόν, εσύ λες ένα απλό overάκι, συμφωνούμε. Ναι. Και εγώ λέω άσο και over. Ωραία. Στο 2-2 και 4 μην κλαίσουμε. Συμφωνήσαμε διαφωνώντας. Είδαμε εικόνα του αγώνα, εσύ λες να ρισκάρεις λίγο παραπάνω. Όχι, εγώ λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει ακατάπαυστα το απλό η Arsenal. Και εγώ παίζει με επιθετικό δίδυμο με Lacazette και τον άλλον, τον Aubameyang. Έτσι, αυτό το περίεργο άτομο που σου κάνει. Είναι ταχύτατο όμω, φωτοβολίδα. Ωραία, Everton Fulham, μακριά και αγαπημένη. Και εγώ μακριά από αυτό το παιχνίδι. Huddersfield Tottenham, το διπλό στο 1.47 δεν το ακουμπάω ούτε με πιστόλι στον κρόταφο. Εντάξει, εσύ μπορείς να το βάλεις. Ήδη το έβαλα, Tottenham ναι. Διπλό, ναι. City Brighton δεν ακουμπάμε το 1.11, εννοείται. Newcastle City Brighton θα το παίξει μόνο σε περίπτωση που είναι η φουσκοτοξεφούσκοτη έξω από το σπίτι σου. Έτσι, ψάχνεις να τους δώσεις. Δεν υπάρχει. Ναι, λέω το City Brighton θα το ακουμπήσεις μόνο σε περίπτωση που οι φουσκοτοξεφούσκοντες σε περιμένουν κάτω από το σπίτι σου κατά τις 10 η ώρα του Σαββάτου ή της Κυριακής, πότε παίζει City. Ναι, ναι. Και αυτό το 10%, το 11% το χρημάτου σου θα το δώσεις για να κερδίσεις τη ζωή σου. Για να κερδίσεις χρόνο. Χρόνο. Για να πας πίσω 2 μήνες ή ένα μήνα. Ένα μήνα. Ωραία. Newcastle Leicester, πολύ ωραίος άσος. Είναι εκτελεστής εκεί την ώρα, έτσι. Δεν υπάρχει και το άλλο σενάριο. Ναι. Το Newcastle Leicester, ένας πολύ ωραίος άσος στο 2.50 κάτι. Οπότε η Newcastle θα κερδίσει την Deformé Leicester, ναι. Ξεκάθαρα. Εγώ δεν το ακουμπώ, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν το ακουμπάς εσύ. Wolves Southampton, δεν το ακουμπάμε. Chelsea Liverpool, θα ποντάρουμε στα γκολ. Αυτό το μάτς θα το παίξουμε γιατί εκτός των άλλων πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Θα είναι κάτι το οποίο θα ξεκουράζει τα μάτια, το θεωρούμε δεδομένο. Και είναι πολύ ωραίο να το συνδυάσουμε και με κάτι στοιχηματικό. Οπότε μεταξύ υπάρχει του popcorn και της μπριζόλας να απολαμβάνουμε και το μάτς. Υπάρχει και μια παράμετρος. Παίξανε το League Cup, άρα έχουν ανοίξει μεταξύ τους. Έχουν ψηλοδιαβαστεί. Δεν θα δούμε σφιχτό παιχνίδι. Το οποίο λίγο έπαιξε 1-2, προηγήθηκε η Λίβερπουλ και το γύρισε η Τσέλσι μέσα στο Άνφιλντ. Με εκπληκτικό γκολ του Αζάρ. Που περνούσε τους αντιπάλους, λες και δεν υπήρχαν αντίπαλοι. Αυτή την παικτούρα εδώ, λοιπόν, που έχει θέση στην καρδιά μας μέσα. Εδώ ο ταπεινός παίκτης, ο φτωχός σχετικά, όχι επαγγελματίας, ναι. Ωραία, θα το παίξει γκολ-γκολ και over 3,5. Εντάξει, δηλαδή βλέπω, ανοιχτό παιχνίδι. Ναι, βλέπεις ανοιχτό. Ναι. Εσύ θα θες να βάζεις στοιχήματα τα οποία να μην πονάς όταν χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει. Ωραία. Δεν πονάς όταν χάνεις. Γκολ-γκολ σκέτο. Ναι, θέλω να μιλάς σαν ένας παίκτης. Που παίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα παίξεις σε μία τριάδα σου 200 ευρώ. Ωραία. Έτσι θέλω να μιλήσεις. Ωραία, θα μιλήσω. Όχι να παίξεις 6 ευρώ και να πεις δεν θα φάω την πουγάτσα το πρωί και είμαι χ. Και άμα γράψει να πάω 2.000. Αν παίξω 200 ευρώ θα παίξω τον γκολ-γκολ σκέτο. Μπράβο. Το οποίο δίνεται στην απόδοση των. Μισό λεπτό γιατί το ίντερνετ κάτι παθαίνει. Καλά, ό,τι 1,50. 1,50. 1,50. 1,50. Μην το χλεβάζεις και το λες. Είναι 50% στα χρήματά σου. Ναι, εγώ δεν είπα το δίκιο. Δεν ξεχνάμε ότι οι τράπεζες δεν δίνουν τίποτα στα χρήματά σου, αν πας και τα βάλεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Πιάνουμε και τις Κυριακής. Ναι. Τώρα σιγά να πάμε στην Κυριακή. Πολύ μακριά είναι. Πολύ μακριά είναι. Ωραία, λοιπόν. Όλοι θέλουμε το άμεσο κέρδος. Ήρθε η ώρα να πιάσω την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εκεί που είσαι χαρισματικός. Ναι. Που είσαι θα μια ποντάρω... ανάσα να σταματήσει τη δουλειά και τα βρίσκεις όλα τα στοιχήματα. Ναι. Για πες. Θα κοντράρω τον κολλητό σου. Ναι, στο Λάρισα Πανετολικός. Στο Λάρισα Πανετολικός. Θεωρώ ότι ο κουραστικός άνθρωπος Αλέξης Κούγιας μέσα από τις κλασικές κουραστικές διαδικασίες που ακολουθεί θα βρει τρόπο να πάρει τον άσο που κυμαίνεται μεταξύ 2.40 και 2.40. Εγώ χωρίς να το γνωρίζω πιστεύω ότι ο Αλέξης Κούγιας είναι 2 άνθρωποι μαζί. Ναι. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα ξυπνήσει. Είναι άλλος ο Αλέξης και άλλος ο Κούγιας. Ναι, εδώ επειδή καίγεται λίγο για τον άσο. Καίγεται ακόμα από την αρχή. Ναι, δεν έχει πάρει τίποτα. Ωραία. Ναι. Μετά. Δίνεις οπότε άσο τη Λάρισα. Άσο Λάρισα, ναι.
Άλλη διαφωνία τεράστια. Δεν πειράζει, φίλε. Ναι, αυτό είναι. Μην αρέσει. Μέσα από τις διαφωνίες φτιάχτηκε ο κόσμος και η ανθρωπότητα. Ναι, άμα συμφωνούσαν όλοι με τους άλλους, δεν έγινε τίποτα. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα. Λοιπόν, και εγώ θα μιλήσω μετά. Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα. Ωραία. Δεν μου βγήκε τον γκολ γκολ του Λεβαδιακού. Ναι, μην γυρνάμε στο παρελθόν. Είπαμε το παρελθόν. Αλλά τα Γιάννενα είναι μια κλάση πάνω. Ο Παναθηναϊκός βάζει, πρέπει να φάει κιόλα. Ναι, επειδή θέλει εσύ να φάει. Επειδή τα Γιάννενα. Δύο γκολ βάλανε τα Γιάννενα. Δύο γκολ βάλανε στο Περιστέρι που δεν τρώει ποτέ γκολ. Ναι. Πολύ καλά Γιάννενα σε πληροφορία. Ναι. Κέρδισαν και τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα, κέρδισαν μέσα στο Περιστέρι, έχουν καλή ψυχολογία. Ένα γκολ θα τον βάλουν. Διατάφτα. Στο διατάφτα, καλοπληρωμένο γκολ γκολ. Γκολ γκολ. Σημειώνεσαι και ακούγεσαι. Όφι ΑΕΚ, διπλό στο 1,70. Ναι, ποτέ δεν το δώσω αυτό διπλό. Εντάξει, εσύ, ναι. Εσύ λες. Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος. Πάμε στην Κυριακή τώρα. Κυριακή, ναι. 4 η ώρα. Ναι. Καλοπληρωμένος άσος στο 3,15, αλλά. Όλα θα τα παίξεις, θα αφήσεις κάτι. Δίνεις όλες τις γνωστικές. Είναι δύσκολο παιχνίδι, έχει πολύ χει μέσα. Ναι. Δεν το δίνω. Ναι. Λεβαδιακός Ατρόμητος, νομίζω ότι μπορεί να είναι το μεγαλύτερο χ της ιστορίας των χ. Ναι. Δηλαδή, αν τα χ είχαν βασιλιά, θα ήταν αυτό το μάτς. Ναι, και αντιβασιλιά θα ήταν το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Έτσι, μπράβο, εδώ πώς να μην συμφωνήσω, ναι. 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 Εντάξει. Και δεν ακουμπάμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παρότι πιστεύω θα ξεφτυλίσουμε την ομάδα η οποία δεν κατέβηκε πέρσι να παίξει. Εμείς τώρα σε κάθε μάτς που παίζουμε με αυτούς που δεν παίζουν με εμάς, πρέπει να τους ρωτάμε το Σάββατο, παιδιά, θα παίξετε θα να παίξετε, πούμε. Δεν ξέρουμε, φίλε. Ε? Είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Αυτό με θυμίζει οι γειτονιές, όταν ήμασταν μικροί. Ναι, ο Άνω Μαχαλάς, κάτω Μαχαλάς. Ναι, είχατε τέτοια. Που ανεβαίναμε, ήταν βέβαια. Είχαμε φυσικά. Είχατε. Άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα. Ξέρεις πότε βρήκα τον πρώτο χορηγό. 8 χρονών. Είσαι το χρόνο χορηγό. 8 χρονών πήγα πήρα, ναι. Έψησα το πυρσό θερμοσύφωνες, ναι. Να κάνει για, την, για το στενό μας, στα... τον Άνω Μαχαλά. Γραμμές. Όχι. Φανέλες. Πυρσός με δερμάτινα γράμματα τα παλιά. Και επειδή εγώ έκανα. Δερμάτινα, όχι φελιζόλ, τα γράμματα. Τα δερμάτινα που είχαν, που ναι. Τα ράβανε, ρε. Ναι, ναι. Κανονικά. Ωραία. Και επειδή έκανα εγώ τις ιστορίες, άρα τσαμπουκά εγώ αρχηγός. Ναι, ναι, ναι. Κάπτεν, κάτι μεγάλα τέτοια που είχε. Σε πάρα ναι, ναι. Στα. Δεν το αρχηγός. Δεν παίζαμε χωρίς αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία. Έχει και ένα Λαμία Ξάνθη τη Δευτέρα, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει τον κόπο να ασχοληθούμε. Ναι. Ποια Δευτέρα, είπα πολύ μακριά πήγαμε και ναι, ωραία. Και στα άλλα πρωταθλήματα, Ισπανία... Να δώσω λίγο Ελλάδα τώρα για να μην μπερδευόμαστε, ναι. Να πω κι εγώ μια Ελλάδα, μια τριαδούλα γλυκιά που έχω κι εγώ. Ναι. Τον Άρη με τον Αστέρα συμφωνώ κι εγώ στο Χ. Mm. Ναι. Το Λιβαδιά Ατρόμητος, το βλέπω άσο. Έχει μήνυση καθόλου. Μα δεν θέλω, το βλέπω, λέω άσο, δεν μπορώ να δω. Ναι, ναι, δες. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι άποψή μου. Ναι, εντάξει. Είναι άποψή μου. Ναι. Και τον Παναθηναϊκό με τα Γιάννενα δεν θα κοντράω την ομάδα που κερδίζει συνέχεια. Ναι. Δηλαδή είπαμε ότι θα πηγαίνουμε με το ρεύμα. Μια και ομάδα όταν κερδίζει συνέχεια και εμείς τη βάζουμε να κερδίσει και αυτή χάνει, δεν πειράζει, χάσαμε. Χάσαμε. Πάμε για άλλα. Έτσι, δεν θα πάμε κοντά. Εγώ θα δεν βάλουμε... είπα να χάσει. Ναι. Εγώ είπα να φάει ένα γκολ. Να βάλει τέσσερα. Ναι, εντάξει. Εγώ θα παίξω Παναθηναϊκό. Όσο για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Θα ακουμπήσω τον goal goal. Και η άποψή μου για αυτό το παιχνίδι είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Έτσι. Είδαμε χθες έναν Ολυμπιακό και αυτόν με πάρα πολλές απουσίες, αλλά είπαμε ότι οι μεγάλες ομάδες πρέπει να απαρτίζονται το ρόστερ τους, να είναι όλοι οι παίκτες ισοϊψής ή κοντά εκεί. Έτσι. Είδαμε έναν Γιάγια Τουρέ, ο οποίος μοιάζει με τον Σακίν Ονίλ. Σε βγάζει Σακίν Ονίλ λίγο. Περισσότερο βγάζει πράσινο μίλι, έτσι όπως τον είδα χθες. Και πράσινο μίλι. Ναι. Πάντως πρέπει να έχει βάλει κάποια κιλάκια. Ναι, αλήθεια. Έτσι. Αλλά οι επαφές του με την μπάλα είναι μαγευτικές. Οι επαφές του με την ισορροπία λόγω είναι... χειλών δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Ναι. Εγώ θα ήθελα να παίξει μεθαύριο. Όλοι θα θέλαμε να παίξει μεθαύριο. Ναι. Αλλά δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Η κακή μας τύχη. Δεν θα παίξει. Θα παίξει ο Νάτχο μάλλον όμως. Με Καμαρά. Ένα ΠΑΟΚ, ο οποίος εγώ θεωρώ δεδομένο ότι λέμε η γνώμη μας ότι θα σκοράρει μέσα εκεί και μακάρι να σκοράρει και δεις. Γιατί θεωρώ ότι χρειάζονται δύο γκολ για να κερδίσουμε. 0-1 γιατί... μόνο με Σάντος μπορούσαμε. Μπράβο. Εκεί μέσα. Ναι. Ο Σάντος αυτός ο προπονητής, ο οποίος σε άλλους έβγαζε αγάπη μεγάλη, ναι. Και σε άλλους ένα χλεβασμό και αποτροπιασμό. Έτσι. Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, όλοι όμως λένε τα καλύτερα λόγια από αυτούς που ξέρουν, τους γνωρίζοντες. Ναι. Εγώ, σαν μέτριος απλός φύλαθος μέσος, με έβγαζε απέχθεια σαν προπονητής. Ο Σάντος. Ο άνθρωπος που εσύ θα λάτρευες αν γνώριζες προσωπικά, γιατί είχε το πιο μαθηματικό μυαλό που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και την πρώτη μέρα που του δείξαμε στην προετοιμασία πώς παίζεται το μπουρλότ, έπαιζε τετράδα, ωραία, και μετρούσε φύλλα. Άντε. Εσύ θα τον λάτρευες. Ε, κολλητός σου τι σου είχε πει. Τα καλύτερα, τα καλύτερα, τα 100 ημνή. Δεν θα μπορούσες να φύγεις μακριά του.
Τον ύμνη. Ο τρόπος που σκέφτεται, κουτί θα, κολλητή θα ήσασταν. Ποιο παίρνει τηλέφωνο περισσότερο κάθε μέρα. Ε, εντάξει, ναι. Τώρα δεν έχει νόημα να είναι πιο πέμπτο. Ναι. Αυτόν θα παίρνεις. Κάθε όλη την ώρα αυτόν θα παίρνεις. Στο λέω από τώρα. Έδωσες λοιπόν την τριάδα, την ταπεινή. Ναι, αυτή, τριαδίτσα. Ωραία. Τριαδίτσα αγγλική. Ισπανία, ψήνεσαι να ασχοληθούμε. Ισπανία έχει πάρα πολύ ωραία μάτς. Ισπανία το οποίο τώρα το ποτάσμα παίρνει φωτιά. Μπαρτσελόνα, Μπιλμπάου. Μακριά. Η Μπαρτσελόνα τώρα βλέπεις, έχει κάνει μία ψιλοκυλίτσα. Έιμπαρ Σεβίλη. Δεν τώρα δεν πρέπει να μην ακολουθήσουμε τη Σεβίλη. Μια Σεβίλη η οποία έχει 2-6 και 3-0 τη Ρεάλ. Δηλαδή 2-6 μέσα στο Λεβάντε. Ναι, θα πάω στο 2-25. Έκανε 9 γκολ σε 2 μάτς. Ναι, θα πάω στο 2-25. Ξέρεις ότι θα υπάρχουν πολλές ομάδες που 9 γκολ στην Ελλάδα δεν θα βάλουν σε όλο τον πρώτο γύρο. Ναι, εννοείται. Πού να βάλω 9 γκολ. 9 γκολ, τι είναι 9 γκολ. Πολλά είπα τώρα. Πολλά είπες. Πού να βάλω και 4. Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ τώρα ο Χέστης με τον Χεσμένο παίζει. Δηλαδή για να φύγει αυτό από το Χ. Για να φύγει αυτό από το Χ, θα γίνει αίμα κι άμμος, να ξέρεις. Είναι θα σφίξει πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο μάτς αυτά. Αυτά πρέπει να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και από κοντά, φίλοι, να γίνονται εκδρομές. Τους έχω πει αυτά τα βόδια τους εξειδικούς πράκτορες. Τους έχω πει. Κάντε μια πλατφόρμα να παραγγέλνω event zone. Ναι. Αν έχω εγώ τη δυνατότητα, αν έχεις εσύ το μηχανισμό να μου βρεις εισιτήριο για κάπου και να μην πρέπει να ψάχνω εγώ 2 μέρες. Ναι. Εντάξει. Και θα σου στείλω, ξέρω εγώ, 2 μήνες πριν. Θέλω να πάω στο Ρεάλ Ατλέτικο. Ναι, βέβαια. Ωραία. Θα μου κάνεις ένα πακετάκι που είναι αέρας λεφτά για σένα, γιατί θα πάει στην προμήθειά σου. Ωραία. Με απλή οργάνωση θα υπάρχουν υπέροχα αποτελέσματα. Και θα παραγγείλω εγώ το event. Θέλω να πάω να δω χόκεϊ, ρε φίλε, Vancouver, τέτοιο. Ωραία. Όπως πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι είναι να μπορούσαμε να πάμε να παρακολουθήσουμε το Celtic Rangers. Βεβαίως. Ντέρμπι θρησκευτικού μίσους. Οι διαμαρτυρόμενοι με τους καθολικούς. Mm. Δηλαδή αυτά είναι τα μάτς. Εννοείται. Να χαίρεσαι κάθε δευτερόλεπτο. Αγωνιστικό. Εννοείται. Εννοείται. Και πάμε στη Γερμανία, τους φίλους σου, τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, ναι, ρε φίλε, ναι. Οι Γερμανοί, Σάλκε Μάιντς. Θα κερδίζουν κάποια από αυτά τα βόδια. Εγώ δεν τους βάζω, φίλε. Εγώ αυτά που λέω δεν θα λέω άλλα και θα στηρίζω άλλο. Το Σάλκε Μάιντς, η Σάλκε έχει 0 βαθμούς έτσι σε 4 μάτς. Ναι. Δηλαδή με αυτόν, όχι, ας κερδίσουν. Δεν την ανεβάσω εγώ τη Σάλκε. Ωραία. Χόφενχάιμ λειψία, δεν βλέπεις ένα over 3,5 ταπεινό. Χόφενχάιμ λειψία είναι πάρα πολύ ωραίο για over, όχι over 3,5. Ναι. Είπαμε, light ξεκινάμε, αφού τα βάζουμε χρήματα, λέμε. Ναι. Στουτγκάρδι Βέρντερ. Εδώ μακριά. Ένα. Εγώ το βλέπω αυτό για γκολ γκολ Στουτγκάρδι Βέρντερ. Βόλσμπουργκ Γκλάντμπαχ, θα πάμε στο διπλό. Ποια Βόλσμπουργκ. Όπω η Βόλσμπουργκ, φίλε, έχει κάνει κάτι κηδείες, κάτι κηδιόχαρτα. Μακριά. Τους είδαμε την τέτοια που δεν βλεπόντουσαν. Η οποία Βόλφερ ήταν και πρωταθλήτρια πριν από κάπου και χρόνια. Όταν δεν πέσε ο Άντρε Βιερίνια. Δεν βέβαια η Φορτούνα τη. Δεν πήρε πρωτάθλημα το Βιερίνια. Δεν πήρε. Πήρε πιο μπροστά πρωτάθλημα. Πιο μπροστά. Όταν στι τάξει ήταν ο Μαύρο στο Σέντερ Φορ και κάτι Τζέκο που του λέγανε αυτού. Λεβερκούζεν Ντόρτμουντ. Να, ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς, αλλά τι το παίζεις. Να, πολύ ωραίο μάτς. Τι το παίζεις. Μια Λεβερκούζεν η οποία έρχεται τώρα σιγά σιγά στις νίκες. Και μια Ντόρτμουντ που μια είναι σφιχτή και μια δεν είναι. Μια-μία την πάει. 7-0 κέρδισε από χθες. Ναι, και από την προηγούμενη 0-1. Και μέσα στην έδρα της 4-1 το μάτς. Έγινε δεν ξέρω, 4-1. Δεν τους έχω πιστοσύνη. Και πάμε στην Ιταλία που παίζει το Ρώμα Λάτσιο. Ξεκινάμε από το Χ. Το τέλειο ντέρμπι. Ξεκινάμε από το Χ και βλέπουμε. Γιουβέντους Νάπολη. 1,83 εντός έδρας στη Γιουβέντους, πότε θα την βρω. Η οποία Νάπολη πέρσι θυμάσαι ότι στο μάτς κομβικό. Δεν είναι με τον Κουλμπάλι. Μπράβο, στο 90 έκανε τον γκολ. Δεν την βλέπω μετά καλά. Πάλι, δεν μπόρεσε όμως να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και η Γιουβέντους έκανε το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Θα ποντάρω εγώ τη Γιουβέντους σε αυτό το ποσοστό που βλέπω. Ίντερ Κάλιαρι να εβδομάδα, πέσει το γήπεδο. Βάζω και ένα κουπονάκι, τα πετά τα λεφτά έτσι μετά. Όλες τις ασπρόμαυρες ομάδες. 4-5 ομάδες. Τη Νιουκάστ, τον Μπαθέτε. Ναι. Έχω δώσει άμα να ερώτησε, σε κάνω ευρωπαϊκού τύπου. Άμα ψυχάμε την ξέσταση. Αν την ξέσταση, φεύγω τώρα. Σταματάμε 10 λεπτά πιο νωρίς. Mm. Λοιπόν, στο Λίβερπουλ έχει 3 ομάδες. Φυσικά εσύ ξέρεις τις 2. Για πες τις 2 που ξέρεις. Everton Liverpool. Μπράβο. Τι η τρίτη. Δεν είναι φυσικά Premier League. Δεν είναι Premier League. Δεν είναι Premier League. Όχι, αυτή δεν τη λέμε πουθενά. Θέλω να δουλέψουν οι βουφιάνοι σου. Να δούμε ποιο ξέρει την τρίτη ομάδα του Λίβερπουλ. Πατάνε τα βεφιά, είναι, μπαίνουν στα Google, τα Google, αυτά όπως τα λέτε. Όχι, δεν έχω τόσο γρήγορος να είναι. Ναι, να είναι τόσο. Η Τρανμύρ. Άντε, εσύ χαμά, άντε. Δεν σε το τηλέφωνο. Δεν το τηλέφωνο. Εμένα, βέβαια, κατέβει, εμένα πάτε να φάτε. Πω, πω, μα τι γρήγοροι που είστε. Καλά, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Πω, πω, πω. Δεν καταλαβαίνεις τι δυνατή μέσα. Μπράβο σας.
Πω, μπράβο σου, Φιανάκο, μπράβο σου. Τσάκαλε, μπράβο. Άμεσο όμω, έτσι. Με το που ακούει την ερώτηση κατευθείαν. Και είναι και συγχωριανό σου. Συγχωριανό μου. Ναι. Είναι από τα μέρη μου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό το τριήμερο, τον κορυφαίο δολοφόνο κατσαρίδα τη πόλη. Ναι. Τι. Εντομοκτόνο. Εμφανίστηκε μία. Τι έχουν και ονομασίε. Η κατσαρίδα η μεγάλη, μια φορά κοιμόμουνα και ξύπνησα γιατί άνοιξε η κουζίνα. Λέω ληστή. Και ήταν κατσαρίδα. Και άνοιξε από την κατσαρίδα. Μη, να τριχιάζω, δεν θέλω τι. Δεν θέλω. Αφού τέσσερις παντοφλές για να πεθάνει. Δεν θέλω κατσαρίδα συζήτηση. Είναι και ψέμισε και τέβω. Πέταξε τη συζήτηση αυτή. Μετά πολλά. Ναι, έτσι μετά πολλά. 25 ευρώ. Συμπερασμό. Ωραία. Δεν εμφανίστηκε ούτε μπήκα ξανά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αν δηλαδή αντιμετωπίσει ποτέ ζωή σε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Εντάξει. Εδώ οι άνθρωποι τώρα αντιμετωπίζουν αυτό το κυκλώνα που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά. Ο ξενοφών. Ποιος ξενοφών. Αυτό που δίνουν ονόματα. Ποιος τους δίνει τα ονόματα αυτά που μου πείτε. Κοίτα σίγουρα κάποιος. Ο ξενοφών έφυγε. Τώρα είναι το μάτι του κυκλώνα. Κάτσε λίγο. Εδώ που το είμαστε ζωντανό. Έφυγε ο ξενοφών και ήρθε ο μάτι του κυκλώνα. Βέβαια, ναι. Το οποίο φέρνει καταιγίδες και τα βαβακές. Ναι, το Σαββατοκύριακο αυτό. Ένα είναι 8,5 ώρες το Καραϊσκάκης και εμείς να περάσουμε σαν καταιγίδα. Σαν κυκλώνα από εκεί. Να μην μας δει άνθρωπος. Ή σαν τυφώνας. Αυτό θα γίνει, φίλε. Θα κάνει κατά σου τζούφιο πέρκα, θα την πάρει μπάλα ο αέρας, θα πας στο γάμα. Το κάρμα που σου λέω, ρε. Α, το κάρμα. Θυμάμαι ένα τέτοιο γκολ που έβαλε, φίλε, ένας παίκτης ο οποίος δεν τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Ναι, ο Παντελής Κωνσταντίνης. Μπράβο. Το κυνηγά στο θάνατο. Ναι. Ο οποίος Παντελή, ακούς! Βάζει ένα γκολ, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Παίζουμε μέσα στη λεωφόρο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό που κάνει. Κάνει τη χειρότερη ενέργεια ποδοσφαιρικά. Μπαίνει κάθετα από τη μεγάλη περιοχή. Συγγνώμη, από το κέντρο προς τη μεγάλη περιοχή. Έχει δύο πάσες δεξιά του και αριστερά του. Είναι ο Γιαννάκης ο Κάς και δεξιά δεν θυμάμαι ποιος είναι. Έτσι. Κάνει ένα κοντόλ παραπανίσιο, βρίσκεται στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής, δεν μπορεί πλέον να δώσει πάσα γιατί την κόβουν τα στόπερ και τι κάνει, σουτάρει. Εξωτερικό. Σουτάρει και η μπάλα πάει στο γάμα κανονικά, κολλάει σε ένα μάτς το οποίο νομίζω κερδίσαμε 1-2. Το δεύτερο γκολ με τον Ροκάς. Προηγηθήκανε με Γιώνας Κόλκα. Γιώνας Κόλκα, Φιλανδός. Ναι, ισοφαρίσαμε με Γιαννάκη Οκά με το που μπαίνει αλλαγή αποστημένη μπάλα. Και αυτό είναι που ένα εκτελεί δύο ο φίλος σου ο Βασίλης Μπορμπόκης, νομίζω εκτελεί, δεξί πόδι, πρώτο δοκάρι. Και το δεύτερο είναι αυτό που λες, αυτό το βάλτε που το ήθελε 100% ο Παντελής Κωνσταντίνης να κάνει. Βάλτε αυτό, ναι. Αν ο προπονητής πιστεύω ότι της ομάδας του Κιτινό, που δεν πασάει δεξιά ή αριστερά, πρέπει να πεθαίνει. Ναι. Να πεθαίνει κανονικά. Τους είπα και πιστεύω. Ένας εκ των κορυφαίων προπονητών που πέρασε ένα, από το πρώτο διπλό που πήραμε στη λεωφόρο. Όλα τα άλλα τα είχαμε πάει σε κάτι χαρτιά. Κάτι 70, κάτι με τη Χούντα, κάτι έτσι. Δεν είχαμε κανονικό διπλό στη λεωφόρο, να ξέρεις. Ναι. Θυμάμαι ένα διπλό στη λεωφόρο. Στην Καλογρέζα. Στην Καλογρέζα. Ναι, στην Καλογρέζα. Στη λεωφόρο. Με Κώστα Φρατζέσκο. Το φαουλάκι, στην Νικοπολίδη. Πάρ το φαπ. Πάρ το 0-1. Στη λεωφόρο σου λέω. Εγώ ναι, πήγα, ξέρω εγώ πώς. Ψάχνω στη μνήμη μου, δεν θυμάμαι εγώ. Ναι, είναι το περσινό και αυτό εδώ. Περσινό 0-3 ήμασταν. Ναι. Ναι. Και 1-2 αυτό, Ναι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Χι είχαμε πολλά, δεκαετία 70 που είχαμε καλή ομάδα, δεν χάναμε. Ναι. Αυτή ήταν η επιτυχία. Από εκεί και πέρα τα περισσότερα, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί. Αλλά αυτό το κόμπλεξ της λεωφόρου το σπάσαμε πέρσι. Το 0-3. Σπάμε το ΟΑΚΑ στο τελικό. Ναι. Σημαντικά είναι αυτά, φίλε, στο κάρμα. Το κάρμα μετράει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Το μέταλλο, το mentality που λέει ο φίλος μου ο Λουτσέσκου. Φυσικά, φίλε, μετράει. Ναι. Ο οποίος Λουτσέσκου θέλω να τον αποθεώσω για τις στιλιστικές του εμφανίσεις. Ναι. Είναι αξιαγάπητο στο γυναικό κόσμο πλέον. Δηλαδή πιστεύεις ο παππούς γιατί έχει εγγονό. Μου αρέσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ να εκπέμπει τέτοια ομορφιά μπροστά από τον πάγκο του. Δεν ήσουν δηλαδή με τον Άγγελο που φούσε τις φόρμες. Όχι, φίλε, αυτά τα παλαιολιθικά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Να σφυρίζω εγώ τώρα τον Μπέτ και να το δείχνω ένα από πάνω σαν τουλίπα ότι κάνει για κάτι κινήσει με τα χέρια και ο άλλος να κάνει ότι καταλαβαίνει. Δεν είναι, θα σου πω εγώ αυτό. Ο άλλος να κάνει ότι καταλαβαίνει, ωραία. Σαν να κατάλαβε. Έχεις ζήσει πόσους ποδοσφαιριστές και έχω ζήσει πόσους ποδοσφαιριστές. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ποτέ να κάνεις ερώτηση σε ποδοσφαιριστή τι σου έλεγε εκείνη την ώρα και να σου είπε κατάλαβα. Είπε αυτό. Ποτέ. Μα ποτέ. Δείχνει ο ποδοσφαιριστής ότι καταλαβαίνει. Είναι κίνηση για την κάμερα, ρε. Που κοινάει και συγκαταβατικά το κεφάλι του και κάνει διπλό κούνημα κεφαλιού. Ναι. Δηλαδή εντάξει, άστο. Εγώ ξέρω παίκτη που απέδιδε πολύ καλύτερα μακριά από τον πάγκο, ναι. Στην άλλη πλευρά, εξτρέμ. Και μόλις ήταν κοντά. Και όταν ήταν κοντά του, γινούσε το μάτι από τις παροικίες που άκουγε ναι. Και δεν μπορούσε να παίξει. Έτσι ακριβώς. Συμβαίνουν αυτά.
Σοφάκι μας. Παρακαλώ. Άλλη μια εκπληκτική εκπομπή. Εκπληκτική. Ναι. Εμένα μου αρέσει που είμαστε χαλαροί και μιλάμε όπως πρέπει, σαν να είμαστε σε καφενείο, σαν να είμαστε στο σπίτι. Σαν να είμαστε πού, στο. Σαν να είμαστε σε βασιλικούς χώρους. Στο. Μα είμαστε σε βασιλικούς χώρους. Στο κριτικό. Στο Λεπαντεβέ. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Πήγα χθες Λεπαντεβέ. Είδα την καρέκλα σου. Έκλαψες. Έκλαψα. Έχω προσωπική καρέκλα. Έχεις προσωπική καρέκλα. Ένα σου λέω. Ναι. Λεπαντελέ, ναι. Δεν υπάρχει πλέον τραπέζι για τριήμερο, να ξέρετε. Ναι. Ρεζερβέ όλα, πάτε αλλού. Ναι. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να σας υπηρετήσει. Ο μυθικός αυτός σεφ, ναι. Ο άρχοντας του φαγητού. Αληθεύεται και της καθαριότητας. Ότι μια φορά για να τον μειώσετε, γιατί είχε πάει πάρα πολύ ψηλά, ενώ έχει σουβλάκια, παραγγείλατε από αλλού σουβλάκια. Έγινε αυτό, γιατί δεν θέλαμε να το κουράσουμε και να δείξουμε σαν μέτρο σύγκρισης τη διαφορά, ναι. Το πόσο καλύτερο είναι ο Παντελέ και στα σουβλάκια. Ναι. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Σουφάκι μας. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει και αγώνες μπάσκετ. Χόκι, νόμιζα, θα μου πεις μετά από εκείνη τη φωτογραφία που έχει είδαμε. Έχουμε προκριματικά Champions League, έχουμε Γερμανία, έχουμε Ισπανία, έχουμε Γαλλία, έχουμε Αδριατική Λίγκα, έχουμε βόλεϊ, έχουμε φόρμουλα την Κυριακή. Τένις έχουμε. Παίξουμε τη φόρμουλα. Όχι. Ούτε εγώ. Ράγκμπι, παίζει μας πολύ κόσμος. Ναι, παίζει κόσμος. Εμείς δεν έχουμε ιδέα. Πάρα πολύ, να ξέρετε. Έχουμε στο live υποδρομίες και υποδρομίες. Το βρήκα, ναι, εντάξει, ναι. Έχουμε μεγάλη γκάμα, ναι. Για στοιχηματισμό. Ωραία. Καλύπτουμε τους πάντες. Να μου επιτρέψεις να μην παίξω, ναι. Φόρμουλα 1, γιατί δεν ξέρω πού τον γκάζει. Εντάξει, ναι. Okay, δεν, ναι. Ξέρω, τον γκάζει πού είναι. Αριστερά. Αριστερά. Το άλλο είναι συνδέκτης. Δεξιά, πού στον γκάζει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω οδηγήσει ποτέ ζωή μου. Σοβαρά, δύο φορές πήρα μηχανάκι, μία καρφώθηκα εκεί στη Λεβαντή, στο χωριό της. Έφυγα σε μια καφετέρια μέσα. Μπήκε μέλισσα στην πλάτη μου. Αυτά μόνο σε μένα μπορεί να γίνουν. Συγγνώμη και μέλισσα. Ναι. Έφυγα μέσα σε μια καφετέρια, παρήγγειλα μετά κιόλας. Τώρα ναι. Που λες για μέλισσες, ναι. Είμαστε στο Rangers Park προμνημονεύει των χρόνων. Στο 2-0. Ναι. Στο 2-0 που χάσαμε. Ο κολλητός αποβλήθηκε στο 1-0. Ο τριαντάφυλλος ο Μαχαιρίδης στο 1-0. Ναι. Λεπτό. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Και παραμονή του αγώνα πάω στο Άιμπροξ στην προπόνηση να τους δω. Ναι. Όλη η Σκωτία έχει μία μέλισσα. Μία. Πάω εγώ με το σπυρί. Μία. Δεν υπάρχει άλλη Σκωτία. Γιατί φυσάει κιόλας. Και αυτή η μέλισσα έρχεται στα χείλη μου. Ακούς, φουσκώνουν τα χείλη, κατεβαίνω μέσα στην προπόνηση, τη σταματάω κανονικά. Πονάω. Φωνάζω τον Κλεάνθη τον Βαλαρούτσο. Είναι τότε ο Κλεάνθη. Λέω σώσε με. Ναι. Και πετάγεται ότι θαύμα στο σπυρί, το γνωστότερο στο σπυρί, ναι. Και με λέει: άστο Γιώργο, είμαστε μαζί δίπλα. Εγώ θα σε σώσω. Ναι. Και με δίνει μια. Απίστευτο πράγμα, μια αληφή. Ναι. Και σε 5 λεπτά με κάνει καλά. Ναι, ναι. Είναι καβατσομένο. Το σπυρί. Άστο σου λέω. Το σπυρί μπορεί να έχει, ρε φίλε, για όλα τα για το σώμα. Μία μέλισσα με βρήκε μένα και στα χείλη. Ο χειρότερο πόνο του κόσμου, να ξέρει, ναι, να μην, ναι, σε ράψουν ποτέ τα χείλη. Ναι, ναι, το έχω δεχτεί και αυτό. Άστο, δεν υπάρχει. Τίποτα. Πιο καλά παίρνα πάνω από νεκρή φύση, πάνω από τέτοια, πάνω από φωτιές. Ναι. Τα Αγιανιού. Αγιανιού έκανε τις φωτιές, πηδούσες ποτέ. Χαζό εσύ. Ποτέ. Δεν τι είπε ο Μαγκάιβερ. Τα κάνουν και λένε, είναι έτσι. Εκεί το πολύ πολύ να παίξω εκεί που παίζουμε τις σκοτίνες από το ένα βουνό στο άλλο και στοιχείο. Εκείνο μου αρέσει. Είναι εκείνο. Ναι, ωραίο είναι εκείνο. Τι είναι ωραίο, τρελίγιστε. Φοβάμαι αυτά. Όχι, είναι ωραία, ρε. Άσε, πες με τη σωματική σου ακεραιότητα. Είναι σαν αυτό με τα σκυλιά που περνάνε δίπλα. Εγώ τα φοβάμαι τα σκυλιά, δεν τα θέλω στη ζωή μου. Και περνάνε δίπλα σου κάτι τεράστια. Και μην φοβάσαι, μην φοβάσαι. Μην φοβάμαι, αδελφάκι. Μόλις μας λαγκάσει, θα μας πει: αχ, ντέζι, πότε φορά έγινε αυτό. Και θα είσαι νεκρός. Θα τρέχουν τα αίματα. Άσε, δεν θέλω να τα ζήσω εγώ αυτά. Είπαμε, το προνοήν είναι καλύτερο του θεραπεύειν. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό πάω να προνοήσει και να παίξει όπως πρέπει την Κυριακή. Βλέπετε τι ωραία και επιδερμικά το περνάμε. Ναι, ένα και... μάτς τόσο κομβικό. Και βέβαια να μην ξεχνάει ότι απέναντί του δεν έχει και ιδιαίτερα αρσενικά. Δεν είμαι αρσενικό, όχι, ναι. Να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ναι, να παίξουμε. Ούτε φάτε του, ούτε πιείτε του, ούτε μπάλα. Τέτοια μπάλα, ποιότητα. Η μπάλα είναι ποδοσφαιρική, yeah. Καθαρά. Ούτως ή άλλως σε όλα τα άλλα επίπεδα δεν μπορούμε να του παίξουμε. Μα και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να φεύγει νικητής από αγώνα με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, ναι, ναι. Γιγαντώνεται. Γεγονός. Γεγονός. Σοφάκι, να ευχαριστήσουμε την Goldbet, βέβαια. Φυσικά, που είναι. Φυσικά, θα είμαστε εδώ από, ναι, Δευτέρα, κανονικά, πάλι μαζί. Τα χαιρετίσματά μας στον Κίμωνα, ναι, στην εκλεκτή πελατεία του Λεπαντελέ. Ναι. Ο Κίμων και σήμερα, να ξέρετε, δεν δουλεύει, μην, ναι, το ψάξετε. Ναι. Γενικώς δεν δουλεύει δηλαδή. Το πάρκαρε, αποκοπεί. Ναι, αποκοπεί το, απάνω τη δώσω εγώ. Ναι. Ναι. Γιατί δούλεψε πλέον, δουλεύει και άλλη δουλειά δεύτερη, έτσι. Ποια είναι η δουλειά του δεύτερη? Σπάστης. Ο Σπάστης. Σπάει τα μάτς. Σπάει τα μάτς. Ναι, το δίνεις ένα μάτς και το σοπεδώνει. Το σοπεδώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Μετά τον αυτοφοράκι, δηλαδή, που είναι μια δουλειά που μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Ο άλλος αυτοφοράκι λέει, έχω πολλή δουλειά, ότι είναι σε πολλά μαγαζιά. Είναι σε πολλά, εννοείται. Είναι φιλέ. Δεν υπάρχει. Μπακαθαρίζουν και κάθε άλλη του μήνα. Ο αυτοφοράκι. Ο αυτοφοράκι.
Μετά τον αυτοφοράκια λοιπόν, που είμαι σίγουρος ότι είσαι μέσα στους πρώτους που το ανακάλυψαν αυτό το πράγμα. Καλά, εννοείται. Η κεντρική μας δουλειά, έτσι μεγαλώσαμε. Ναι, εντάξει. Τώρα υπάρχει και ο σπάστης. Σπάστης σημείων. Σπάστης σημείων. Ναι. Όπως είπαμε και άλλη δουλειά, την οποία θέλω να το θυμούνται τα μαγαζιά, είναι ο γατάς. Ο μυγάς. Αυτός που σκοτώνει μύγα. Ο γατάς διώχνει από μαγαζιά εξωτερικού χώρου τις γάτες. Ναι, με τρόπο, γιατί υπάρχουν και φιλοσοφικοί. Με γλυκό τρόπο. Με τρόπο, δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Ναι. Κάποτε είχα ένα μυγά, σκότωνε τις μύγες από κοντά μου. Ναι. Με χρέωνε 3 ευρώ τη μύγα. Ναι. Και τι μου κάνει μια φορά. Έχει σκοτώσει 8 μύγες. Δηλαδή πριν 24. Όχι, την ώρα που είμαι κανονικά. Ναι. Πληρώνεται φυσικά καριέρα, 24 ευρώ για τις 8 μύγες. Ναι. Και μετά τι μου κάνει. Με φέρνει μια διπλοσκοτωμένη. Να ξαναεισπράξει. Δηλαδή η αληθεία των Ελλήνων, βλέπει, ψάχνουν πάντα αυτά. Το λέω, πού είναι ρε Τάσο, γιατί Τάσο είναι το φίλο μου. Εγώ μετράω, λέω 8. Το έφερε, αυτή είναι πάλι 8. Μήπως έχει κάνει μια τρίπλα. Εμένα ψάχνουν. Εμείς να ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή φαγωνόμαστε μόνο συνειδητά. Μόνο να το θέλουμε. Μόνο συνειδητά. Γιατί δόξα τω Θεώ, υπερχιλίζουμε από εμπειρία. Την οποία θα τη δώσουμε και στη Σοφία. Βεβαίως, φίλε. Βεβαίως. Να πάμε τώρα και στους γιατρούς μας το απόγευμα, μας περιμένουν. Οπότε λοιπόν εδώ τη Δευτέρα, παρέα όλοι μαζί, με την Goldbet φυσικά. Εννοείται. Να δούμε και ποιος έπιασε την νικήτρια στήλη. Καλά, δεν είναι να πιάσουν κιόλα. Ναι. Τα φιλιά μας σε όλους. Ναι. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ.